Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, λίγο απ' όλα. Στο κανάλι αυτό θα μιλάμε για διάφορα πράγματα, θα μιλήσουμε για μακιγιάζ, θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα της καθημερινότητάς μου που με αφορούν και με ενδιαφέρουν, θα μιλήσουμε για κατοικίδια ζωάκια, ειδικότερα για σκυλάκια, θα μιλήσουμε για διάφορα βιβλία, για πλέξιμο και για όλα όσα θέλετε εσείς μπορείτε να γράφετε κάτω στα σχόλια, να τα συζητάμε, να κάνω διάφορα βιντεάκια για αυτά. Σήμερα το βιντεάκι θα σας παρουσιάσω το μακιγιάζ που έχω κάνει. Ελπίζω να φαίνεται καλά, θα έρθω πιο κοντά στη κάμερα για να το δείτε. Θα βγάλω και τα γυαλιά. Η κάμερα δεν είναι πάρα πολύ καλή και τα χρώματα δεν φαίνονται με ευκρίνεια. Το μακιγιάζ αυτό το έχω κάνει εξ ολοκλήρου με φτηνά σχετικά προϊόντα. Θα σας δείξω τι χρησιμοποίησα και βέβαια μπορείτε εσείς να χρησιμοποιείτε παρόμοια προϊόντα. Εγώ απλά θα σας δείξω κάποια πράγματα που χρησιμοποίησα και θα σας πω και τη γνώμη μου γι' αυτά. Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιώ στα βιντεάκια μου τα έχω αγοράσει εγώ και είναι μέλη της προσωπικής μου συλλογής. Δεν μου στέλνει κανένας τίποτα και δεν διαφημίζω καμία εταιρεία. Λοιπόν, σήμερα, λόγω του φθινοπόρου που έρχεται, σχεδόν φεύγει, μπαίνει Νοέμβριος και θεωρείται χειμώνας, αλλά δεν το έχουμε νιώσει ιδιαίτερα. Σήμερα, λοιπόν, ήθελα να δοκιμάσω να φορέσω αυτήν εδώ τη σκιά από τα Sephora που πήρα πέρσι. Η σκιά είναι το νούμερο Pearl νούμερο 11. Μισό λεπτάκι λίγο, θα την ευθυγραμμίσω. Και είναι, το χρώμα δεν φαίνεται καλά στο βίντεο, αλλά είναι ένα χρώμα, θα το χαρακτήριζα ένα πιο ανοιχτό, πιο κοκκινοπό από το χρώμα της σκουριάς. Δηλαδή έχει, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε εδώ. Ούψ. Δεν μπορείτε. Δυστυχώς. Δεν φαίνεται καθόλου καλά. Α, εδώ κάτι γίνεται. Είναι αυτό εδώ το χρώμα. Είναι κοκκινοπό. Λοιπόν, αυτό εδώ το χρωματάκι είναι το χρώμα της σκουριάς. Και ήθελα να το βάλω στα μάτια μου. Αυτή τη στιγμή το φοράω, αλλά λόγω του φωτισμού δεν φαίνεται και πάρα πολύ καλά. Αυτό το χρώμα είναι πάρα πολύ ωραίο τώρα για το φθινόπωρο, γιατί τονίζει τα μάτια και ειδικά αν έχετε πράσινα ή καφέ πράσινα μάτια σαν εμένα, όπως βλέπετε, το φοράω εδώ στη γωνία και εδώ και το έχω συνδυάσει με ένα μολύβι στο ίδιο χρώμα, δεν έχω βάλει μαύρο μολύβι, γιατί δεν θέλω να είναι πάρα πολύ έντονο. Και για μέσα στο μάτι, κάτι δηλαδή πιο ανοιχτό, γιατί με αυτό έχω κάνει τη γωνία. Ήθελα να χρησιμοποιήσω κάτι από αυτά που είχα παλιά και κάτι φτηνό. Κάτι που πως είχα αγοράσει και δεν είχα βρει τον τρόπο να το χρησιμοποιήσω και ήταν, ας πούμε, μια αποτυχημένη αγορά μέχρι σήμερα. Είχα πάρει αυτή την τριάδα από τη Seventeen που λέγεται Set νούμερο 44 Bronze Ocean. Και αυτή η τριάδα, λοιπόν, είχε αυτό το πρόβλημα το εξής. Αυτό εδώ το χρώμα το μπλε, εγώ δεν μπορούσα να το βάλω με τίποτα. Μετά ήταν το χρυσό, το οποίο χρυσό μπρονζέ, πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Αλλά, ορίστε δείτε το. Αλλά είχα πάρα πολλά τέτοια, οπότε ποτέ δεν έπεφτε το χέρι μου στην τριάδα. Και μετά, αυτό το χρώμα εδώ στην άκρη, πρέπει να συνηθίσω την κάμερα, κορίτσια, συγγνώμη. Λοιπόν, το χρώμα αυτό εδώ στην άκρη είναι ένα ροζ γυαλιστερό, άσπρο, ούτε ροζ το λες, ούτε, είναι ροζ, κατά βάση είναι ροζ, κατά βάση είναι ροζ, έχει, είναι ανοιχτό, σαν highlighter δηλαδή, και στο μάτι πάνω χτυπάει περισσότερο και σαν, να το πω, του δέρματος. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ ωραίος ο συνδυασμός, μου άρεσε πάρα πολύ. Χρησιμοποίησα μία βάση, μπορείτε να βρείτε χιλιάδες βάσεις. Εγώ χρησιμοποίησα αυτήν εδώ τη Sephora, η οποία δεν είναι και πολύ καλή, γιατί νομίζω ότι
έχει παλιώσει. Όχι ότι δεν ήταν καλή, απλά όταν την πήρα δεν τη χρησιμοποίησα. Και τώρα τη χρησιμοποίησα και ήταν λίγο πηχτή, ας το πω. Κολούσε δηλαδή. Τι άλλο χρησιμοποίησα. Το μολύβι που χρησιμοποίησα ήταν αυτό το R2. Είναι το νούμερο 03. Και όπως βλέπετε δεν είναι μαύρο, είναι μπρονζεκόκκινο. Σχεδόν και στα χείλια θα μπορούσατε να το φορέσετε αυτό. Και το ρούζ που χρησιμοποίησα είναι αυτό εδώ, από την Golden Rose, πάρα πολύ φθηνά προϊόντα. Το νούμερο 2. Το ρούζ είναι ένα απλό, κανονικό ροζ ρούζ. Τίποτα το ιδιαίτερο. Και δοκίμασα επίσης, ενώ συνήθως δεν τα χρησιμοποιώ αυτά, τα χρώματα εννοώ, από την Golden Rose, αυτό το κραγιόν. Επίσης πάρα πολύ φθηνό. Το χρώμα του είναι αυτό εδώ, δεν φαίνεται καθόλου καλά. Ψέματα, δεν χρησιμοποιήσα αυτό. Αυτό είναι εντελώς nude. Εγώ χρησιμοποίησα αυτό εδώ, που είναι και ροζάκι. Δηλαδή είναι ένα πολύ, πολύ περίεργο βιολετή ροζάκι. Ανοιχτό ροζ. Δεν θα το έλεγες baby pink, θα το έλεγες βιολετή ροζάκι. Λοιπόν, είναι το νούμερο 79 από τα Golden Rose. Και μετά από πάνω έβαλα αυτό εδώ το lip gloss, το οποίο το είχα αγοράσει από την Essence και έχει ακόμα πάνω την τιμή 2,29 και είναι το νούμερο, το Timeless Beauty, το νούμερο 3 και είναι πάρα πολύ ωραίο, διότι μιλάμε ότι δίνει πολύ λάμψη και πολύ διάσταση στα χείλια και όταν φοράμε ένα τόσο ανοιχτό χρώμα κραγιόν όπως αυτό το βιολετή ροζ, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο δηλαδή να... Καμιά φορά φαίνεται πολύ περίεργα. Με το gloss από πάνω δεν είναι πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά το μακιγιάζ και όσον αφορά την πούδρα, λοιπόν, εγώ χρησιμοποίησα αυτό εδώ της Avène σήμερα, ενώ δεν είναι το... δεν το χρησιμοποιώ συνήθως. Το χρησιμοποίησα σήμερα γιατί το πρόσωπό μου έχει ερεθιστεί και δεν υπάρχει καλύτερη σειρά για να... Όπα, συγγνώμη, κορίτσια, δεν φαίνεται καθόλου. Πρέπει να κάνω κάτι με στο φωτισμό. Δεν υπάρχει καλύτερα πράγματα από την Avène για να βάλετε στο πρόσωπό σας για να ηρεμήσει. Και για πούδρα έβαλα του Κορέ, το WRP, το νούμερο 1. Γιατί αυτό το make-up μου είναι λίγο σκούρο, αυτό μου είναι λίγο ανοιχτό και έτσι το εξισορρόπησα. Οτιδήποτε απορίες έχετε σε σχέση με αυτό το μακιγιάζ, από τιμές, από... υφές από χρώματα, μπορείτε να γράψετε στα σχόλια κάτω. Θα επιστρέψουμε την επόμενη φορά με ένα διαφορετικό βιντεάκι. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας!